ξυπόλυτος. Ξυπόλυτο το πήρανε τον νεκρό του αδελφό τους. Μεγάλη εβδομάδα. Από τότε μέχρι σήμερα και οι οκτώ δωρίζουν μόνο παπούτσια στα βαφτιστήρια τους. Το αδελφούλι τους τα λαμπριάτικα δεν φορέθηκαν ποτέ. Οι δύο γείτονες φεύγουμε από το χωριό, είναι καριατάτες. Φεύγουμε και ο πατέρας αφήνει τα γελάδια μας στον γείτονα που ήταν με την άλλη μεριά. Μην τα βρουν σε εμάς και τα χαλάσουν. Πέρασε το κακό, ανεβαίνει ο πατέρας στο χωριό. Ο γείτονας φέρνει τα γελάδια στο καμένο παχνί μας. Φυλάει τον πατέρα και του λέει: Γιώργο, στα κράτησα. Εμείς είχαμε μείνει στην πόλη. Φρουρή κινητηρίου. Εμφύλιος. Οι δύο στρατιώτες επιχειρούν να πηδήσουν τον μαντρότυχο του κινητηρίου της πόλης, εντός του οποίου έχουν στήσει παγάνα μαζί με άλλους, για να παρακολουθήσουν απέναντι στο γήπεδο τον αγώνα των δύο αντίπαλων ποδοσφαιρικών ομάδων της πόλης, του Ερμή και του Βερμίου. Φυδάει ο πρώτος και πέφτει πάνω σε ένα άρκι. Το ένα του χέρι ξεφερδονίζεται ψηλά. Ερμίτες και Βερμίτες, ως εκείνη τη στιγμή ορίζονταν στις κερκίδες, σπέβδουν να συνδράμουν. Ο μονόχιος στρατιώτης ανασηκώνεται όσο μπορεί, κάνει νόημα με το χέρι του. Με το χέρι που έχει απομείνει να μην πλησιάσει κανείς και ξεψυχάει. Ασώματος κεφαλή. Ένας χωροφύλακας. Αερνάτσιος. Από τα μέρη τα δικά μας. Πέρυσι πεθάνε. Δεν έσφαξε τότε στον εμφύλιο ένα κορίτσι και πέταξε το κεφάλι του στον καημό. Και μέχρι να φτάσει στο ρέμα το κεφάλι φώναζε: Μην με σφάξεις, μην με σφάξεις. Η αξυπόλυτη. Βράδυ Ανάστασης, η σωρινή μου κοινότητα. Μετεμφυλιακός. Τα οκτώ ανήπαντρα αδέρφια, κάθε χρόνο τέτοια νύχτα, πάνε στο Χριστός Ανέστη, αξυπόλυτη. Κάθε χρόνο της Αγίας Παρασκευής ανήμερα ξαπόστενε και μετά την έσφαζαν. Άργησε μια χρονιά, σαν ήρθε την έσφαξαν αμέσως. Ελαφίνα δέρματα φάνηκε από τότε. Φυσικά.
Τι θυμάται άραγε κανείς? Μια φορά την είδα στο μπαλκόνι άσπρη, κάτασπρη, λευκόλενος. Αν και ζούσε παντρεμένη αλλού, η τελετή έλαβε χώρα στο σπίτι των δικών της. Ναζίκα, Ναζίκα, ακουγόταν από την οδό πόντου. Πήγαν οι άλλοι προς τα εκεί, σήμωσα αν ήξερος κι εγώ. Κόσμος με λουλούδια προσερχόταν στο σπίτι τους και έτρεχαν τα μάτια τους ποτάμι. Θρήνοι σιρήνες ήταν οι φωνές που καλούσαν την Ναζίκα μπρος στο ανέψυχο κορμί της να γυρίσει πίσω. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μου επαφή με τον κάτω κόσμο. Ζωντανό με οδήγησε μπρος του εξωτικό όνομα γυναίκας. Ο άντρας της παντρεύτηκε ύστερα από λίγα χρόνια. Η μάνα της στα μαύρα ως το τέλος. Ο πρόωρα γερασμένος πατέρας της αξίριστος πάντα, αμύλητη, ακίνητη. Το σπίτι, άβαφο, από τη μέρα του χαμού της, έστεκε ρημάδι. Ο ανήπανερος αδερφός της βρέθηκε ξαφνικά μια μέρα μικρός εντός του. Ναζίκα, Ναζίκα, πόσους νερά αιώνες το ευξήνου διέπλευσε το όνομά σου για να φτάσει ως εμάς. Ναζίκα, Ναζίκα, Ναζίκα. Αθάνατο ερώτημα ζωής, διαγεκομένες, μου αναθυμίζεις τις επιματέω επικλήσεις στο άπιαστο μετάπλητο. Ώρες σε ώρες, στον Αδέα, στην αυλή του, μπροστά στο κουμάσι με τα περιστέρια, ξενύχτησε ο Στέφος, εκείνο, το καυτό βράδυ της Αγίας Κυριακής των 8χρονων γιού του. Το αγοράκι είχε πέσει από αυτοσχέδια αιώνα στο ιερό πανηγύρι της Αγίας. Το ετοιμόρροπο σπίτι του βρισκόταν δίπλα στο ναό της Μητρόπολης. Απέναντι στάθμευε η μικρή μονάδα της περιοριστικής της πόλης, καθώς και το τεράστιο ουγγαρέζικο άλογο του Δήμου, με το οποίο ο Στέφος έσερνε πότε το κάρο με τα σκουπίδια και πότε το κάρο με τους καθεμένους. Τα ξημερώματα εκείνης της μαύρης Αγίας Κυριακής, ο Ανδρέας, συνοδευόμενος από τον πατέρα του, την ώρα που αποχαιρετούσε το φιλαράκι του μέσα στο μικρό ξύλινο κυβούρι του, που στο πρώτο φως της μέρας και με τα φτερουγήματα των περιστεριών γύρω τους έμοιαζε να αιωρείται, σκεφτόταν θυμωμένος πώς ήταν δυνατόν μια κούνια στο πανηγύρι της Αγίας να σκοτώσει ένα μικρό παιδί. Το άλογο απέναντι χλιμίτριζε όλη νύχτα. Ένα ζεστό καλοκαίρι, χρόνια αργότερα, ο Ανδρέας καθυστερούσε την ταφή του πατέρα του μέχρι να φτάσει ο μεγάλος αδερφός του από τη Γερμανία. Ο αδερφός του όμως δεν ερχόταν και οι ταφές δεν επιτρέπονται μετά τη Δύση. Εκείνες τις δύσκολες ώρες εμφανίστηκε ο Μπαρμπαστέφος. Περιστέρια ένας
σύννεφο φτερούγιζα γύρω του. Δούλευε χρόνια πια μόνο κάτω, στα κημητήρια, καθώς ο Παπαπάβλος της Μητρόπολης, λυγίζοντας από τον καημό και τα ατέλειωτα πήγαινέλα του γείτονά του στον τάφο του μικρού του γιού, τον είχε πάρει από το κάρο και τον είχε τοποθετήσει εκεί, κάτω. Πλησιάζει λοιπόν ο Παρπαστέφος, μες την πνιγυρία που όσο με τον Ανδρέα και του λέει, μη στενοχωριέσαι, και τα μεσάνυχτα να έρθει ο αδελφός σου, εγώ θα σας βάλω μέσα. Διάβρωση στην άρδωση. Χαράλαμπος Κάπα, ετών 23, στρατιώτης, εθνικός στρατός, βουνά του Σουλίου, 1948, έπεσε. 65 χρόνια η αδερφή του η Αγαθή, αντιγόνη η επίμονη, άναβε κερί στη μνήμη το άταφου νεκρού της και αναζητούσε τη σωρό του. Φέτος, πριν από τα Χριστούγεννα, το χάσμα που άνοιξε η διάβρωση εδάφους στην άρδωση Σουλίου έφερε στο φως ένα μνήμα με το όνομά του. «Και ο δικός σας ο Γιάννης βρέθηκε?» με ρώτησαν τα φωσφορίζοντα οστά του Χαράλαμπου Κάπα την ώρα που αναρωτιόμουν γι' αυτόν. «Μα να κατάγεται από το κερασοχώρι Βρυτανίας και ο Γιάννης μας που δεν είχε βρεθεί ακόμη, του δημοκρατικού στρατού αυτός, να είχε σκοτωθεί κοντά στην κερασιά Πέλλας και να είχε νεψιό που φέρει το όνομά του, όπως και ο Γιάννης μας ένα. Ο Γιάννης μας τραγουδούσε, εσύ?» Ο παπάς και ο πρόεδρος της άδωσης παρέδωσαν το οστεοφυλάκιο στην Αγαθή. «Σήμερα νιώθουμε χαρά και γη», δήλωσε η υπέρυπηρη αδερφή, παραλαμβάνοντας. Κατά την επιστροφή της προς το κερασοχώρι, τραγουδούσε ενδομήχως το άσμα του ιδιώτικης καταγωγής Βασίλη Τσιτσάνη, «Χαπιά μάνα». Δημόσια Βιβλιοθήκη, η Future Library και εκδόσεις Κέντρος σας προσκαλούμε και σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου
του Γιάννη Κεσαρίδη «Ώρες σε ώρες». Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο Χρήστος Κούτας, φιλόλογος και διδακτοπαιδαγωγητής, ενώ το πιάνο συνοδεύει η μουσικός Γιώτα Σαββαίτου και στο μπουζούκι ήταν ο Δημήτρης Κουτσαντάς. Καλά να περάσουμε όλοι. Μετά το τέλος της παρουσίασης, ο Γιάννης με μεγάλη χαρά θα υπογράψει τα βιβλία του. Ευχαριστώ. Σε εσάς. Σας ευχαριστούμε και εμείς με την πλευρά μας, από την πλευρά μας και την παρουσία της εδώ. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την δημιουργική πρόσκληση. Πάντα δυσκολεύομαι μετά από τις δικές σου αναγνώσεις να μιλήσω, είναι αλήθεια. Ξεκινώντας, έτσι και για να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, θέλεις να μας πεις μερικά λόγια για τις συγγραφικές σου προθέσεις για αυτό το τόμο με τα διηγήματα με τον τίτλο «Ώρες σε ώρες». Λοιπόν, καλησπέρα επισήμως και από μένα, αν και αυτά τα επισήμως δεν είπαν εμένα καθόλου. Και εδώ ψηλά πολύ άβολα αισθάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από 26 χρόνια εκδοτικής πορείας, τόλμησα να κάνω μια παρουσίαση στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη. Λειτουργώ με πολύ αργούς ρυθμούς. Ελπίζω όσο μεγαλώνουν να μικραίνουν αυτοί και να κοντένουν οι ρυθμοί. Καμιά φορά όμως, επιλέγοντας να κινηθείς έτσι, προφυλάσσεις από πάρα πολλές κακοτουρκές. Λοιπόν, πρέπει να πω, αν δεν είναι ήδη αντιληπτό, ότι δεν γνωρίζω και πάρα πολλά πράγματα για αυτό που κάνω. Και βέβαια, και δεν είμαι αυτός που μπορεί να εξηγεί και γενικότερα δεν θέλω να εξηγώ. Τώρα, μια και βρίσκομαι σε αυτή τη δινή θέση, πρέπει να πω κάτι. Ναι, νομίζω ότι με έναν τρόπο καθαρά προσωπικό όμως εκτιμώντας τα πράγματα, νομίζω ότι αυτό είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, ενηλικίωσης. Όχι γιατί και από τον αριθμό των κειμένων που υπάρχουν μέσα, αποφεύγω να τα λέω διηγήματα, από τον αριθμό ο αριθμός τουλάχιστον του περίοδου που βγήκε ταυτίζονταν με την ηλικία μου, αλλά γιατί αν πρέπει να πω ότι ενηλικίωση όχι αποκλειστικά και μόνο εμού, θα τολμήσω να πω ενηλικίωση της πόλης, της ιστορίας της πόλης, το οποίο ξεκινάει με ένα κείμενο αναφορά στον Δημήτριο Κικέλλα, ενέτη 1901 και τελειώνει και ελπίζω να δούμε την ευκαιρία και τον χρόνο να το διαβάσω στο τέλος. Είναι ένα πάρα πολύ σύντομο κείμενο. Θα εξηγήσω στο τέλος αν δοθεί ευκαιρία γιατί θα το διαβάσω. Και τελειώνει το πρώτο έτος μετά τον κορονοϊό. Λοιπόν, μέσα σε τα κείμενα συνδέονται με κάποιες, θα έλεγα εγώ, σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης. Συνδέονται με τη ζωή ενός παιδιού που έμεσα, κάπου άμεσα, διακρίνεται να μεγαλώνει μέσα από τα ακούσματά του, από τις συναντήσεις με συγγραφείς,
μέσα από αυτά που του συμβαίνουν, μέσα από τις εμπειρίες του, φτάνοντας μέχρι τις μέρες τις σημερινές. Ο κυρίαρχος τίτλος βέβαια του βιβλίου είναι «Ώρες». Λέγεται το «Ώρες» για όσους ξεκλείσετε το βιβλίο, είναι έτσι, με πιο μικρά γράμματα και αιωρείται κάπως η δεύτερη λέξη. Πάλι, αν καταλαβαίνω καλά το βιβλίο, πρόκειται για ιστορίες που αναφέρονται σε κομβικές, ας πούμε, σημαντικές στιγμές του βίου των ανθρώπων. Και ορισμένα κείμενα συνδέονται μεταξύ τους, μέσα τουλάχιστον. Υπάρχει μια ενότητα, θα μπορούσαμε να την δώσουμε έναν τίτλο, ενδεχομένως αυθαιρέτως, η συγγραφής, αναφορές σε συγκεκριμένους συγγραφείς, μέσα από βιώματα του αφηγητή. Και είναι μια απόπειρα ενηλικίωσης, σαν ένας απολογισμός από τη δική μου την μεριά. Όχι ολοκληρωμένος, αλλά ως έναν βαθμό έτσι, κέριος, κι αν κατάφερα κάτι, μακάρι και υπενηθικός. Αυτά για να μην... Τώρα σκέφτομαι ότι το επόμενο ερώτημα έχει άμεση σχέση με την πρώτη ερώτηση, δηλαδή πάλι μιλάμε για τις προθέσεις σου και με ενδιαφέρει εδώ έτσι να μας πεις λίγα λόγια για το πώς αντιμετωπίζεις το χώρο της πόλης. Δεν είναι σε όλες τις ιστορίες πρωταγωνιστής ο χώρος. Η Βέρεια όμως υπάρχει ως σκηνικό σε πολλές από τις ιστορίες. Θα με ενδιαφέρει να μάθω πώς εμπνέεσαι το χώρο και τους ανθρώπους της, έτσι ώστε να καθίσταται η Βέρεια πλέον ένας αναγνωρίσιμος λογοτεχνικός τόπος. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω, για να γίνει σαφέστερο το ερώτημα, από το διήγημα το αφιερωμένο στο Θανάση Παπαζότο με τίτλο «Σε δίζουν αρχάγγελος της πόλης», ένα μικρό. Λέει ο αφηγητής, πώς θα καταφέρω να παρατηρώ μέσα στην πόλη τα πράγματα γύρω μου, να διαστέλλονται και να συστέλλονται και, ακολουθώντας τη μυστική ζωή τους, να βρίσκω και να εφευρίσκω την ουσία τους και τα ερεθίσματά τους, την αρχαίγονη ιερότητά τους με τη βοήθεια του ονείρου και της φαντασίας. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για αυτή την οπτική, πώς ιεροποιείς το χώρο, δηλαδή πώς εμπνέεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι σαφές, δηλαδή πώς... Αν μπορούσα να πω ότι δίνεις ένα καινούργιο νόημα στο βλέμμα μας πάνω στην πόλη. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω. Πάλι στον βαθμό μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Οι ιστορίες γενικά είναι πάντα ξένες και έρχονται και σε βρίσκουν. Τώρα γιατί σε βρίσκουν, ίσως γιατί έχεις ταχθεί εκεί, έχεις τεντωμένα τα αυτιά σου. Άλλος, καλώς τον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλος είναι ταγμένος κάπου αλλού. Λοιπόν, τώρα η πόλη, ουσιαστικά πρόκειται για ένα εσωτερικό ταξίδι, ίσως αναζήτησης μιας αόρα της πόλης, έτσι όπως την νιώθω εγώ, με ένα μπρος-πίσω μέσα στον χρόνο. Γιατί, όλα νομίζω είναι θέμα οπτικής ματιάς, της γωνίας μέσα από την οποία ή με την οποία κάποιος παρατηρεί τα πράγματα, η ψυχοσύνθεσή του. Από την άλλη, εγώ δεν προσπαθώ να αναπαραστήσω την πόλη, δεν προσπαθώ, και είναι λάθος αυτό, η πόλη είναι οι άνθρωποι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, η ανθρώπινη κατάσταση. Όποιοι και αν είναι. Δεν ξέρω αν
τα αντιλαμβάνομαι καλά, τα αντιλαμβάνομαι με ενδιαφέροντα τρόπο, τα αποδίδω ίσως με ενδιαφέροντα τρόπο. Εμένα όμως με ενδιαφέρει η ανθρώπινη κατάσταση, μια ανθρώπινη ιστορία που με προκαλεί. Από την άλλη, όλο αυτό έχει να κάνει και κάτι και παλαιότερα, έτσι πως προσπαθούσα να καταλάβω και το αναφέρεις και εσύ, το ανέφερες και μέσα από αυτό το απόσπασμα. Θα με διέφερε και εγώ έτσι προσπαθώ να δω, αλλά σχεδόν όχι λογικά, δηλαδή δεν λέω «Α, τώρα να δω με ένα άλλο βλέμμα», αλλά η ανάγκη μου για μια άλλη, ας πούμε, αόρατη πόλη κάνει όλα στο πλαίσιο στο οποίο κινούμε, που είναι η συγκεκριμένη πόλη, η οποία βέβαια σχεδόν καθόλου δεν κατονομάζεται με στα υγεία μου, τουλάχιστον με το όνομά της, πολύ με λέει, ξέρω εγώ. Στην οδό Πιερίων κατέβαιναν τα παιδιά, ο Γιάννης, ο Αλέκος και λοιπά, ψασμένοι και μετά το παιχνίδι, απέναντι από το τάδε, αλλά η Δέρη δεν ήταν, ίσως να μου είχε ξεφύγει μια διαφορά και να έχω περιφέρεια. Λοιπόν, με ενδιαφέρει αν θα μπορούσα εγώ εμπρότης να βλέπω τα πράγματα με μια άλλη ματιά. Και ποια μπορεί να είναι αυτή η άλλη ματιά, ας πούμε μια λοξίματιά. Τώρα τι θα πει αυτό. Ένα παραξένισμα. Ναι. Εγώ περισσότερο προσπαθώ, δηλαδή, να παίζω με τα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να ακούγεται ο όρος έτσι, να δικήσουμε τη συγκεκριμένη φράση. Δηλαδή, και πώς μπορεί να παίζει κανείς. Προσπαθώ κάθε φορά να ρισκάρω, δηλαδή, να μην πω σε πρώτο βαθμό αυτό που αντιλαμβάνομαι, αν μπορώ να το δω, που συχνά συμβαίνει και αυτομάτως, να το δω με μια άλλη ματιά. Κάποιος θα μπορούσε να πει ανατρεπτική, δεν ξέρω, αν διαβάσει κανείς θα πει ναι ή όχι. Πάντως, να αποκαλύπτονται τα πράγματα, τα δρόμενα, οι καταστάσεις και με έναν τρόπο, αυτό δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δεν το πετυχαίνω σχεδόν ποτέ, να υποθούν με έναν τρόπο που μακάρι να μην έχει υποθεί ποτέ ξανά έτσι. Λοιπόν, και ενώ παίζοντας, δηλαδή ρισκάροντας, γιατί νομίζω πάλι, πάντα νομίζω, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, πως μόνο όταν ρισκάρεις και παίζεις, τότε σου αποκαλύπτονται τα πράγματα και κάπου σου αποκαλύπτουν πράγματα, τα πράγματα, οι καταστάσεις. Τώρα, από την άλλη, έχω καταλάβει ότι σε ένα βαθμό, χωρίς να υπερβάλλουμε, όλο αυτό με τη γραφή, και μπορεί να το νιώθει και οποιοσδήποτε που γράφει, αργά ή γρήγορα ή και αμέσως, είναι μια απελευθερωτική πράξη. Δηλαδή, σε κάνει να γίνεσαι και ένας άλλος. Και βέβαια, νομίζω ότι είναι και μια πράξη αγρύπνιας, δηλαδή επαγρύπνηση. Δηλαδή, έχεις μια έγνοια για τα πράγματα. Ωραία. Θα εκμεταλλευτώ αυτό που γράφεις στο Πιστόφυλλο. Ορισμένα κείμενα συνδέονται με τη ζωή του έργου συγγραφέων ή μια ομάδα κειμένων που αναφέρονται ή σε συγγραφείς ή είναι αφιερωμένα σε συγγραφείς. Άλλα κείμενα συνομιλούν μεταξύ τους. Εδώ έχω σκεφτεί να συζητήσουμε δύο πράγματα που με ενδιαφέρουν εμένα ως αναγνώστη. Εντάξει, το έχω ακούσει από φίλους που έχουν διαβάσει τα δουλειά σου. Πολλά κείμενα αναφέρονται στους νεκρούς και τους νεκραναστημένους. Αναφέρω ενδεικτικά, ακούσαμε μερικά σήμερα εδώ, Ναυσικά, το ομότυπλο Ώρες οι ώρες, το ξύμινο Ζάνας μεταμορά στην Ανάσταση, Σωτήρης και Μαριάνθη, η νέα κατηλανάρτησα, ο Λάκης τους Αγίους, οι νεκροί και οι νεκραναστημένοι με τα κείμενα, όχι μόνο με την απλή αναφορά, οι ήρωες τελικά, οι άνθρωποι που σε ενδιαφέρουν και δίνουν περιεχόμενο στην πόλη μας, στο σκηνικό σου χώρο που επιλέγεις, εν πάση περιπτώσει,
Οι νεκροί λοιπόν και οι νεκρονασμένοι ζουν μια δεύτερη ζωή, μια ανάσταση. Και αν δεν κουράζω λίγο το κοινό, θα ήθελα εδώ, γιατί ξέρω ότι και σένα αρέσει αυτό το κομμάτι, αλλά μου αρέσει και εμένα πολύ τώρα που το ξανάδα με αφορμή αυτή την κουβέντα μας. Στη σελίδα 90-91 είναι από το διήγημα «Ο Λάκης στους Αγίους», διαβάζω το τέλος του διηγήματος. Τελευταία φορά, μονόκλινο, υγεία, ο Λόγινος σε τόνι προς το φίλο του. Στάπωση. Σωληνάκι στη μύτη, στην κοιλιά, όξος και λόγχη. Λάμψη κατά κίτρινη. Χέρια πόδια ανοιχτά. Αποκαθήλωση. Ανασηκωμένος, μόνος. Βλέμμα στο ταβάνι. Χαμόγελο. Ανάληψη. Η μάνα του είχε πεθάνει νεότατη από την ίδια αιτία. Λάκης από τον παππού Μιχάλη, τον οποίο ο θείος Κώστας δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Ο Λάκης λάτρευε τη Τζένι Βάμ. Εδώ τελειώνει ο ουρανός. Διάβαζα σε μια βιβλιοκριτική για έναν Αργεντινό συγγραφέα που έλεγε το εξής και νομίζω ότι ταιριάζει σε ένα μεγάλο μέρος του έργου σου, ότι το ολοκληρωμένο σύμπαν είχε φυσικά ζωφερές όψεις, αλλά ήταν χτισμένο πάνω στους τάφους και στις ψυχές των πεθαμένων. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για τη σημασία που έχουν για σένα αυτές οι αναφορές στις ψυχές, στους νεκρούς, στους νεκραναστημένους? Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας πω δύο κουβέντες για τον Λάκη, πρώτα απ' όλα. Για να τον μνημονεύσουμε, που αυτή είναι και η ουσία της όλης συσχέτισής μου και αναφοράς μου σε ανθρώπους που έχουν φύγει. Ο Λάκης λοιπόν ήταν το πιο κοητευτικό πλάσμα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έφυγε στα 27, ήταν πρώτος εξάδελφος από ετεροθαλή αδελφού του πατέρα μου. Όλα τα αδέλφια του πατέρα μου ήταν ετεροθαλή και μεταξύ τους και εδώς και με τον πατέρα μου. Ο Λάκης λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 60, μία μέρα σκάει μύτη στο σπίτι με μία έτσι στολισμένη φλωρέτα από την Αθήνα εδώ, και αυτό το παιδί που αν όχι από τα 12, από τα 14-15 ήταν μέσα στην παρανομία, μου έφερε τα πρώτα βιβλία. Ο Λάκης λοιπόν στους Αγίους, οι Άγιοι είναι ό,τι μπορεί να εννοήσει κανείς, είναι και οι Άγιοι ανάλογοι, είναι η συνοικία, η λαϊκή της Αθήνας, όπου διέμενε. Την πρώτη μέρα, αμέσως μετά το θάνατό του, θεωρήθηκε ο Ιθύνονους και ο μεγάλος εγκέφαλος μιας μαφιώτικης οργάνωσης, στην οποία βέβαια ανήκε, αλλά δεν ήταν ο αρχηγός. Ο αρχηγός πρέπει να ήταν κάποιος υψηλοϊστάμενος στο τότε Υπουργείο Συγκοινωνιών, όπως αλλιώς το λέγανε. Δεν κάνανε τίποτε. Νοθεύανε λάδια, βγάζανε παράνομα. Δεν βγάζανε πιστόλια, αλλά βεβαίως και αυτά ήταν δυσάρεστα. Αυτός περισσότερο ήταν ένας μεσάζων. Λοιπόν, αυτός όμως ο άνθρωπος, πώς το ήρθε, έφερε τα πρώτα βιβλία. Λοιπόν, θα ακούγαμε και Τζένι Πάνου παραλίγο απόψε, αλλά την τελευταία στιγμή αλλάξαμε λίγο το πρόγραμμα για να συνεργαστούμε και με τον ταλοντούχο Δημήτρη, ο οποίος μας τίμησε. Έχει μόλις έτσι, αρχίσει να ασχολείται με το Κουζούκι. Είναι τρίτη γυμνασίου. Και είπαμε να συνεργαστούμε έτσι κατά απρόσμενο τρόπο και το ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι απόψε εδώ. Λοιπόν, πρόσφατα απεβίωσε ο Μάρτιν Έιμις, ένας πάρα πολύ
ιδιαίτερος και για πάρα πολλούς πολύ σημαντικός συγγραφέας. Δεν είχα διαβάσει πάρα πολλά πράγματα. Τελευταία και με αφορμή το θάνατο του διάβασα και κάπου λέει η πραγματική δράση αρχίζει με τις νεκρολογίες. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γνωρίζοντας, τώρα δεν έχουμε το χρόνο που μου περισσότερο, γνωρίζοντας τον βίο του, πώς έζησε, πού έζησε. Λοιπόν, ένας άλλος πάρα πολύ μεγάλος συγγραφέας, και αυτό το ανακάλυψα τελευταία, λέγεται Σολ Μπέλο, λογοτεχνίας του 1976, Σολ δηλαδή Σαούλ, Καναδός στην καταγωγή, λέει «Ακόμα δεν ξέρω γιατί έχω τόση ανάγκη να ασχολούμαι και να αφοσιώνομαι στους νεκρούς. Κάθε φορά που φεύγει κάποιος, πιάνω τον εαυτό μου να λέει πως τώρα εγώ θα συνεχίσω το έργο τους και δεν το κάνω ποτέ». Ο Σαούλ Μπέλο που πέθανε λίγο πριν πεθάνει, ζούσε στο Σικάγο, σηκώθηκε και έφυγε το Σικάγο, γιατί κατ' ομολογία του δεν ήθελε να περνάει μπροστά από τα σπίτια των πεθαμένων φίλων. Κατά μία άλλη έννοια, είναι καλό να έχεις καλά με τους νεκρούς, από πολλές απόψεις, είναι και περισσότεροι. Συνήθως συνδράμουν και βοηθούν τους ζωντανούς. Εγώ από την άλλη έχω και μία έτσι έναν διακαλή πάθο να ελπίζω σε επανάσταση ζώντων και τεθνεώτων. Και σε όλα αυτά μου οδηγούν και σε αυτόν τον άλλο κόσμο που για μένα δεν είναι ένας άλλος κόσμος, είναι γύρω μας είτε άμεσα είτε έμεσα. Αυτό που καταλαβαίνω, Γιάννη, είναι ότι νιώθεις μια ευθύνη, ας πούμε, για τη μνήμη και τη δράση αυτών των ανθρώπων. Πώς το είπε ο Έιμς, η δράση αρχίζει μετά τη συνεκολογία. Ναι, έτσι είπε τώρα. Ναι, πραγματική δράση αρχίζει με τη συνεκολογία. Δηλαδή, εγώ έτσι το αντιλαμβάνω, με την έννοια σου για αυτό που χάθηκε ή για αυτό που κινδυνεύει να χαθεί, ενδεχομένως αδίκως, ή που εσύ νιώθεις την ευθύνη να μην χαθεί, να το σώσεις. Ωραία. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, γιατί έχουμε πει ότι θα δώσουμε το λόγο στο ακροατήριο να δούμε τα δικά σας ερωτήματα. Μια ομάδα κειμένων αναφέρονται στο ποδόσφαιρο. Αυτό μου προκάλεσε ως αναγνώστη μεγάλη έκπληξη. Και γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά θα πω και το λόγο γιατί νιώθω ιδιαίτερη έκπληξη για αυτά τα κείμενα. Να αναφέρω μερικούς τίτλους: Φρουρή Κημητηρίου, Κατάρα, K.Σίγμα, 2-0, Ο Μάκης Βαλτεράμας στις Κερκίδες του Ουρανού, Άγγελοι. Ειδικά το τελευταίο το διήγημα αναφέρεται στο χαμό των Λαρισαίων ποδοσφαιριστών, του Κοπουλίτσου και Μουσιάρη. Με τον Ταμπούλεα Μουσιάρη πηγαίναμε στο ίδιο γυμνάσιο, στον Τίρναβο. Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα. Έπαιζε στο Δαμασιακό, παίζανε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στη Λάρισα οι ομάδες των χωριών Δόξα Γεωργουλίου, Δαμασιακό, στο πρώτο στο χωριό μας και μας νικούσαν 5-0. Μια ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Είναι σε αυτό το εγχείρησμα του τρόπου. Το ρολόι. Ωραία. Ναι. Και είχαν αυτό το τραγικό χαμό σε αυτοκινητιστικό το Σεπτέμβριο του 1979. Θέλω λίγο για να γίνει σαφέστερο τι με ενδιαφέρει να ακούσω, δηλαδή τι είναι αυτό που σε συγκινεί στο ποδόσφαιρο, να διαβάσω το μότο που έχει στο συγκεκριμένο δίηγμα. Είναι μια φράση του Αλμπέρ Καμί.
όλα όσα γνωρίζω γύρω από την ηθική και την ευθύνη, τα έχω μάθει από το ποδόσφαιρο. Τι έχουν, τι νόημα έχουν για σένα αυτές οι αναφορές, Γιάννη, θέλεις να μας πεις. Ο Αλμπέρ Καμί, ο φιλόσοφος που είχε, ο φιλόσοφος του παραλόγου, αν μπορούμε να το πούμε με μια λέξη, που είχε και ένα εντελώς παράλογο τέλος, τα σκληρά χρόνια της νεότητός του στην Αλγερία έπεσε τερματοφύλακας. Και από αυτή την εμπειρία βγαίνει αυτή η σκέψη. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, και αυτό αν κανείς διαβάσει προσεκτικά αυτά τα κείμενα, όλα αναφέρονται στην περίοδο της αθωότητας. Ζούμε σε μια πόλη που έμεσα φέρει πάρα πολύ βαρύ πένθος για αυτό το παιδί, τον Άλκη, που κυριολεκτικά τα καθήκια τον έσφαξαν. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλα αυτά τα κείμενα που υπάρχουν στο βιβλίο, θέλω να πιστεύω ότι και αναφέρονται σε μία περίοδο αθωότητος και έχουν να κάνουν με μνήμες της παιδικής ηλικίας και κατά κάποιο τρόπο, ναι, αυτά τα κατά κάποιο τρόπο αγιοποιούν ορισμένους χαρακτήρες. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ έφυγα και γι' αυτό ήθελα να μείνει, τουλάχιστον μέσα από τη δική μου ματιά, ο επιτάφιος της Χιλιώτισσας σταματούσε μπροστά στον εξαιρετικό παλέμαχο τερματοφύλακα της Βέλιας, που καμία σχέση δεν είχε με το σύγχρονο βεβαίως ποδόσφαιρο, αυτός και όταν πήγαινε τις λειτουργίες στην Αγία Παρασκευή, γιατί πλέον ο Στακή ήταν το πατρικό του, τις κρατούσε όπως κρατούσε, ας πούμε, τη μπάλα που τον έχουμε εδώ και κάπως έτσι την κρατάει. Και αυτό και ήταν ένας άνθρωπος πέρα από όλα αυτά που μπορεί κανείς να αντιλαμβάνεται τώρα τι είναι το ποδόσφαιρο και όλα αυτά. Τα δύο αυτά αγγελούδια χάθηκαν κατά ήπιο τρόπο, αλλά εγώ έχω και ένα προσωπικό ερέθισμα, γιατί ίσως και τυχαία μία εβδομάδα πριν τον χαμό τους, τους είχα δει από πολύ κοντά, εκείνα τα χρόνια. ΑΕΛ Βέλια, Βέλια ΑΕΛ. Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν θυμάμαι. Πάντως, ναι. Το μικρό κείμενο Κατάρα, τώρα δεν είναι εύκολο για να το διαβάσουμε, αναφέρεται σε στις πρώτες μικρές συνοικιακές ομάδες που αναπτύχθηκαν εδώ στην πόλη και αναφέρονται σε έναν εξαιρετικό ο οποίος δυστυχώς είχε εχθρό τέλος εκεί ψηλά στην Κατάρα. Όλα έχουν να κάνουν με στιγμές και με ανθρώπους που είναι έξω από το πλαίσιο που σήμερα γνωρίζουμε, με τους φανατισμούς. Ήταν ένα παιχνίδι, ήταν κάποια φιλότιμα φτωχά παιδιά που κυνηγούσαν ένα όνειρο, χωρίς υπερβολές. Αλλά περισσότερο από όλα αυτά τα κείμενα μπαίνουν σαν συνδέσεις, όπως σας είπα πριν, σαν ένα βιβλίο ενηλικίωσης βαθμίδα-βαθμίδα, σαν μερικές από τις βαθμίδες τις οποίες διέρχεται και περνάει ο αφήνωτης. Αλλά κυρίως με ενδιαφέρει αυτή η περίοδος της αθωότητας. Ο ένας πολύ σπουδαίος Ουρουγουανός, συγγραφέας ο Γκαλιάνο, η Ουρουγουά ήταν η πρώτη που πήρε το παγκόσμιο κύπελο, νομίζω ότι κόντει στη Βραζιλία, και σε μία φράση έλεγε ότι οι νεκροί θέλανε να έρθουν στο φως, όχι, συγγνώμη, οι ετοιμοθάνατοι δεν θέλουν να πεθάνουν για να δουν την εξέλιξη του μάτς και τα παιδάκια που ήταν ακόμη στην κοιλιά της μάνας βιαζόντουσαν να γεννηθούν για να δουν και αυτά την εξέλιξη. Ταυτίζεται με την αθωότητα λοιπόν αυτή η εποχή, με την νεότητά μας, ένα ενοποιητικό στοιχείο.
Περνάω τώρα στη τελευταία ερώτηση, για να δώσουμε το λόγο στο κοινό. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι μια κλασική παρουσίαση, γι' αυτό δεν μπορούμε και να πούμε έτσι πολλά πράγματα, γιατί θεωρούμε άρτια λογοτεχνικά κείμενα, τα κείμενα που γράφει ο Γιάννης. Θέλω να πω μόνο μια κουβέντα, ότι όταν τα διαβάζω σκέφτομαι αυτό που είχε γράψει ο Νικόλας Κάλλας, τι δεν πρέπει να πεις για να βγει το ποίημα. Είναι αλήθεια ότι τα καινούργια σου κείμενα είναι ελλειπτικά, έχουν χειρονομίες πωλήσιμες, διασώζουν, αλλά εγώ, Γιάννη, δεν μπορώ να διαβάσω ως αναγνώστης τα κείμενά σου ξέχωρα από την πολιτιστική σου δράση. Εδώ και 30 χρόνια και παραπάνω κάνεις παρεμβάσεις στο χώρο του πολιτισμού με το Σύλλογο Φίλων Κυριώτησας. Έχετε δημιουργήσει, δεν ξέρω αν αναφέρω σωστά το νούμερο 4 φιλ. Θυμάμαι πάντα με χαρά τη συγκίνηση που ένιωσα όταν είδα τον Αύγουστο στη Λαμάρου. Πραγματικά, και θέλω να πω ότι με επηρεάζει όλη αυτή, όταν διαβάζω τα κείμενά σου, σκέφτομαι αυτή την πολιτιστική δράση. Και όταν έρχομαι και βλέπω, ας πούμε, μια παράσταση του Συλλόγου των Φίλων, σκέφτομαι πάλι τα κείμενά σου. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα λίγο να σχολιάσεις, έτσι να μας πεις τη γνώμη σου, είναι μια έκφραση δημιουργικότητας, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα με ενδιαφέρει να δω, δηλαδή, πώς βλέπεις αυτή την πολιτιστική σου παρέμβαση, εξωθεσμική, σχεδόν ακτιβιστική, ας πούμε, χωρίς βοήθειες κλπ. Και με ποιον τρόπο ενεργεί ή αλληλενεργεί με την λογοτεχνία. Είναι δύο ερωτήματα, δηλαδή, κατά βάση. Αλλά ας μιλήσουμε για τις πολιτιστικές παρεμβάσεις. Έτσι, σίγουρα. Λοιπόν, η συγγραφή είναι μια πάρα πολύ μοναχική διαδικασία. Και για μένα είναι και ένα παράθυρο επαφής με τους άλλους, χάρη στη πολύτιμη σύζυγό μου έτυχε να ζω και ζω και θέλω να ζω στην Κυριώτισσα και την ανάγκη ορισμένων ανθρώπων έτσι, να διαφυλάξουν ένα πλαίσιο ζωής που συνδεόταν, γιατί πια και εδώ έχουν καταστραφεί τα πάντα. Η Κυριώτισσα υπήρξε ένα ζωντανό σημείο αναφοράς και αντίληψης της συλλογικής μνήμης. 11 μνημεία, βυζαντινή και μεταβυζαντινή ναή, ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πάνω απ' όλα, τουλάχιστον μέχρι πριν ενδεχομένως και αρκετά χρόνια, ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής, από το οποίο έχει ανατραπεί και από το πέρασμα του καιρού και των χρόνων, αλλά και από τις άστοχες παρεμβάσεις. Ακούω συνέχεια ή και διαπιστώνω πια αναπλάσεις και τρομάζω. Λοιπόν, άρα ένα είναι αυτό που μπορούμε να στην να διαφυλάξουμε και να προστατεύσουμε όσο πλέον γίνεται, είναι δυνατόν. Έχω εξαντλήσει αυτά. Λοιπόν, και συν η επαφή με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολυτιμότατοι, έρχονται εκεί, πλαισιώνουν την ομάδα. Θα μπορούσα τώρα να πω πάρα πολλά ονόματα, αλλά θα ξεχάσω κάποιες και γι' αυτό θα αποφύγω, αλλά είναι γνωστό. Είστε καλεσμένοι όλοι στην ετήσια γιορτή 23 Ιουνίου, Φωτιές του Αγιανιού. Θα παρουσιάσουμε και την τελευταία θεατρική απόπειρα. Σχεδόν κατά αποκλειστικό τρόπο πάντα στο τοπικό γλωσσάρι. Λοιπόν, γυρίζω στην αρχή, αυτό δίνει και μία πολύ ενδιαφέρουσα διέξοδο και είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία, πολύ συχνά, για τα κείμενά μου, δίνει
μια πολυτιμότητα διέξοδο, καθώς έχω επαφή και με άλλους ανθρώπους. Και πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο που εμένα με ενδιαφέρει, να κάνουμε πράγματα. Να επιχειρούμε κάτι που δεν υπάρχει, να το κάνουμε. Ή κάτι που πάει να χαθεί, μήπως μπορέσουμε να το σώσουμε. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, όσοι παρακολουθούν έτσι τον Δήμο τελευταία. Και όλα αυτά όμως, δηλαδή αν δημοσιεύεται κάτι, αν βγάζουμε μια φωνή, ελπίζω να γίνεται ευγενικά και με ήπιο τρόπο, όλα αυτά είναι φωνές. Μήπως κάποιοι άνθρωποι από διάφορους χώρους αρχίσουν να συναντιόνται, να συζητάνε και να σκεφτούν πράγμα, να σκεφτούν να επιχειρήσουν κάτι. Ακόμη και αν έχει χαθεί μια υπόθεση, αυτό να γίνει έναυσμα, δηλαδή όπως και ήθελα να το πω προηγουμένως, όπως και αυτό που είπαμε, που είπε ο Χρήστος για τους μικρούς, υπάρχει μια, ας το πω έτσι, ενόρμηση θανάτου, αλλά θεωρώ ότι είναι στην υπηρεσία της ζωής. Δηλαδή, για γεννηθεί κάτι καινούριο ή για να σωθεί κάτι, να μείνει εν ζωή. Δηλαδή, ακόμη, όλο αυτό είναι το πρακτικό. Και ανεπτύει όλοι ενδεχομένως την ανθρώπινη ύπαρξη. Πεθαίνουν. Όταν ήμουν μικρός, έκλαιγα και πήγαινα στο κρεβάτι. Και δεν ξέρω, οι γονείς μου ανησυχούσανε. Και κάποια στιγμή έκλαιγα. Κάποια στιγμή τους το είπα, γιατί λέω, γιατί να πεθαίνουν οι άνθρωποι. Ακόμα από αυτό δεν μπορώ να απαλλαγώ. Δηλαδή είμαι πολύ ενοχλημένος που συμβαίνει αυτό, να το πω έτσι. Δεν το λέω σωστά. Είναι σχεδόν άδειο. Θα πρέπει να το πω με πολύ πιο βαρύ τόνο. Δηλαδή. Χρειάζεται και λίγη καθημερινότητα όταν να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο, γιατί. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω συμφιλειωθεί κυρίως με τον θάνατο των άλλων. Γιατί έτσι και εμείς τον θάνατο το δικό μας δεν τον γνωρίζουμε ποτέ. Λοιπόν, δεν ξέρω να απαντήσω. Εγώ δεν είμαι τώρα να σχολιάσουμε, γιατί ίσως αισθάνομαι λίγο κουράσει κιόλας. Είναι αλήθεια ότι είναι εκφάνιση της δημιουργικότητας όλα όσα κάνετε και τα χαιρόμαστε εμείς ως θεατές. Επειδή θα δούμε ένα 12-λεπτό και αναγνώστες, επειδή θα δούμε ένα 12-λεπτό φιλμ που αναφέρεται στα, είναι οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις διηγημάτων από το ώρες σε ώρες. Το λέω αυτό ενδεικτικά για τον χρόνο που θα ακολουθήσει, δεν σημαίνει κάτι για την κουβέντα. Παρακαλώ πολύ τώρα, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, να απευθύνει ένα ερώτημα στον συγγραφέα ή κάποιο ερώτημα που γεννήθηκε από την κουβέντα, από τη συνομιλία μας, ευχαρίστως, να πάρει τον λόγο τώρα και να, αλλά, να τοποθετηθεί. Να είναι ερώτημα, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, ναι, γιατί και η βιβλιοθήκη κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και εμείς να μην καταχρηστούμε τη φιλοξενία. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, αν δεν υπάρχει, θα σας θέσω κάποια ερωτήματα. Νομίζω, Γιάννη, ότι πρέπει να περάσουμε στο φιλμ και... Εντάξει, σας αναρθούμε και λίγο, να ρωτήσουμε να μιλάμε. Λοιπόν, θα δούμε αποσπάσματα από μια ταινία. Πήραμε κάποια μέρη της ταινίας που συνδέονται με κείμενα βιβλίου. Επισκέπτομαι πρώτη φορά την πόλη του πατρός μου. Ατυχώς δεν κατόρθωσα να την επισκεφθώ νωρίτερα.
Εκ περιγραφών μόνο εγνώριζαν την ωραία μυθοθεσία τη, την άποψη των ποικίλων οικοδομών τη, τα φθονά τη νερά, τα πολλά και σκιερά τη δέντρα. Το όνομα τη οικογένεια μου δεν υφίσταται πλέον στην πόλη, μένει όμω στην οικογενειακή ηλικία, η οποία εξακολουθεί να λέγεται το μπικελάδικο σπίτι, το σπίτι του Μπικέλα. Διατηρεί έτσι την επιβλητικότητά τη, μαρτυρούσα παρελθόντα μεγαλεία. Η επί τη οδού θύρα φέρει ακόμα τα χίλια μεγάλα πλατικέφαλα γραφεία, τα οποία την εθωράκυλαν. Σεπτέμβριος του 1901. Ο Δημήτρος Βικέλας στέκει σκεφτικός έμπροστα της θωρακισμένης με πολυάριθμα καρφιά θύρας του επιβλητικού, πριν όμως με έγκυρα σημάδια ερήμωσης αρχοντικού της οικογένειάς του, το οποίο βρίσκεται ελάχιστα μέτρα δυτικότερα από το σημερινό κτίριο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της πόλης. Αισθάνομαι ότι, εάν ήταν δυνατόν, εδώ ήθελα να λέω την πατρίδα, καθώς εδώ συγκεντρούνται οι οικογενειακές μου παραδόσεις. Δεν είναι μόνο ότι εγώ εδώ καταγόμαστε, επί του τάφου του πατρός μου, στον υποταφείο των Αθηνών, υπό το όνομα εχαράξαμε τα σλέξεις της πόλης αυτής. Καλοκαίρι του 1917. Εντός της παλιάς Μητρόπολης έχουν καταργήσει στρατεύματα και υποζύγει το γαλλικό δυνάμιο της Αδάνη. Απέναντι, ο τεράστιος και γερασμένος φωλιδωτός κορμός του πλατάνου. Από τα πλαδιά του, που σμίγουν τον ναό, ακούγονται σκληρές φωνές πουλιών. Από τη βάση του δέντρου, ο μικρός Δημητρός βλέπει ψηλά, εκεί που σμίγει το δέντρο με τον ναό, μια ειδίζουσα εστία έντονου φωτός. Ακούγονται οι μύσοι του δέντρου να μεγαλώνουν. Ο Δημητρός ανεβαίνει στον πλάτανο. Τανιέται, ώσπου καβαλάει το μεγάλο βραχιόλα του δέντρου και, περιπατώντας πάνω του, μπαίνει μέσα στο ναό. Ο Δημητρός σταυροκοπιέται. Πέφτει πάνω στο Χριστό Χαλκίδι. Τα τεράστια μάτια τρομάζουν το αγόρι που μετακινείται τεραγμένο και δυσδύει στη βάπτιση. Παιδιά παίζουν εκεί πάνω σε ένα γεφύρι. Άλλα παιδιά γυρίζουν ένα μαγκάνι τραβώντας δίκτυο με ψάρι. Άλλα πιο εκεί ψαρεύουν και βουτάνε στα νερά του ποταμού. Ένα παιδί πάνω σε δύο δελφίνια. Γυναίκες πλένουν σαν να τα γοητίζουν τα παιδιά τους. Παιδιά ξεντύνονται για να πέσουν στα νερά. Άνθρωποι παρακολουθούν τη βάπτιση. Ένας Γάλλος υπολογαγός τραγουδά. Un caporal de Kepi, Kepi de Francesi, a Santo Deus, 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 a Santo
στα δάμους του Γεωργίου. Δεκανεύς του 16ου συντάγματος πεζικού. Γεννηθείς το 1903. Φωνευθείς κατά τις επιχειρήσεις με Ιταλούς το 1941. Τόπος θανάτου, Κλεισούρα. Έβγαλε τα γαμπριάτικα και έφυγε για το μέτωπο. Κανείς δεν έμαθε ποτέ που έχει ταφεί. Η Τίνκα, η σύζυγός του, από τα νηφιάτικα ντύθηκε τα μαύρα. Δεν τα έβγαλε ποτέ. Φορούσε μαύρα μια ζωή. Όχι, δεν παντρεύτηκε ξανά. Δεν κοίταξε άλλον άντρα στη ζωή της. Κι όλο έλεγε, είχα έναν άντρα εγώ. 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 Αυτό που καραδοκεί στα ενδιάμεσα των γκολς, των φάουλς, των δίποτων, των τρίποτων, ο τελευταίος επιζών στα εβραϊκά, στο δημοτικό χώρο αθλοπαιδιών, εκεί όπου βρίσκονταν το εβραϊκό νεκροταφείο. Για άλλη μια φορά, ταξίδι στο γενέθλιο τόπο. Πέρασε από την εβραϊκή συνοικία και κατέληξε όπως κάθε χρόνο εδώ, στα εβραϊκά. Ο τελευταίος επιζών, συμπαγές πέτρωμα που προέκυψε από ανηλαιή πίεση, αποτελείται από θράψματα γωνιώδη με ζωηρές ακμές, όλα θράψτος είναι διακολλημένα. Διάβρωση και αποσάθρωση δεν ισχύουν γι' αυτόν. Τα υπερκείμενα πετρώματα, σώματα, υφίστανται ακέραια εντός του. Μαζί του καραδοκούν από τα πρανή καμιά εικοσαριά επιτάφης πλάκες. Αναγράφεται πάνω τους χρόνια γέννησης και θανάτου. 5.591, 1.831, άλλες φλάκες αφού γκράζονται τη ζωή κλεισμένες μέσα στο μικρό κτίσμα που δεσπόζει στην κορυφή της πλαγιάς. Αποκτήσεως κόσμου. 5.781, 2.020. Σαμουέλ Πέρλα, του Μεντές
και της Ματθίλδης. Αφανίστηκε στο Auschwitz-Birkenau το 1943, σε ηλικία 8 ετών. Στρούμψα Ιακώ, του Ασέρ και της Ντούντου. Αφανίστηκε στο Auschwitz-Birkenau το 1943, σε ηλικία 3 ετών. Περουμπή Μαλταζόβ, του Σάμπι και της Τζεντήλ. Αφανίστηκε στο Auschwitz-Birkenau το 1943, ενός έτους. Εντόπισα μόνο το ομώνυμο διήγημά του στο Πλανόδιο. Περιοδικό. Κυριακή των Βαΐων του έτους 1 μετά κορονοϊό μίλησα μαζί του.
Μετά από το κάνω βραβείο που μου έδωσαν το 15, σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα. Αν είναι να βγάλω κάτι ακόμα, θα το βγάλω εκτός εμπορίου, να μην μπαίνω στα πόδια των άλλων. Δεν μπορώ να βγω με αυτή την κολαρόστια, να πάρω γραμματόσημα να σου το στείλω. Με αυτή την παλιοκατάσταση, με την κολαρόστια που είναι μας, μου είπε. Άλλες χρονιές, η μεγάλη εβδομάδα θα τον έβρισκε στην Πάρο. Ξανασκεφτόμουν, ήταν και οι μέρες τέτοιες. Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκα πως έγινε τόποι τέσσερις ο Γιάννης του, ο πεθαμένος αδελφός του, που σκέφτεται να πέσει, να μην πέσει στο νερό. Αυτό γίνεται στο βιβλίο του, να πέσει, να μην πέσει στο νερό. Ο πεθαμένος λοιπόν αδελφός του που σκέφτεται να πέσει, να μην πέσει στο νερό, ο Γιάννης, ο Σεμπάστιαν ο Μπαχ, μέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, με τον δικό του Ιωάννη, με τα κατά αυτόν πάθη του, και εγώ. Γίναμε όλοι τόποι τέσσερις μέσα στην Αργό για μπάνια πάθη στη σκαπτή γραπτή την ύλη, με τον Ηλία στο τιμόνι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.